Και δεν έχει δηλώσει ότι είναι κατά, ο λογαριασμός που παίρνει. Πώς θα το ξέρει η τράπεζα? Βλέπει αυτό το ζήτημα τώρα. Η τράπεζα το ξέρει, γιατί από το αρχείο που έρχεται. Βλέπει και έχει έρθει. Από το αρχείο που έρχεται και πιστώνεται ο λογαριασμός, φαίνεται ότι είναι οικογενειακό, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν κοιτάνε οι ταμείες. Δεν κοιτάει το σύστημα καμιά φορά. Αυτό το πρόβλημα. Είναι θέμα συστήματος. Ναι, δεν είναι δικό σας. Φυσικά. Έτσι. Να πω κάτι. Υπάρχουν, όπως είπαμε, η πρώτη δόση δόθηκε με προκαταβολή. Προκαταβολή με βάση τα στοιχεία του 2014. Υπάρχουν λοιπόν περίπου 50.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι ενώ έχουν πάρει εξατομικευμένη πληροφόρηση με mail και θα πάρουν και SMS τις επόμενες μέρες, δεν έχουν υποβάλει ακόμα το Α21. Με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτοί απέναντί μας και οι ίδιοι, αν δεν υποβάλουν αίτηση Α21 μέχρι τις 15 Γενάρη του 2016, χάνουν το δικαίωμα για οικογενειακό επίδομα το έτος 2015. Να πούμε, κύριε Δικητά, ότι Α21 είναι η αίτηση για το οικογενειακό επίδομα, μια ειδική αίτηση. Ακριβώς, η οποία υποβάλλεται συνήθως μετά την υποβολή, την οριστικοποίηση της φορολογικής δήλωσης. Μέσα από το τάξη. Αν λοιπόν δεν υποβληθεί αυτό, εμείς τα χρήματα αυτά θα τα ζητήσουμε ως αχρεωστήτως και τα πληθέντα πίσω. Α, ναι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτό είναι σοβαρό. Σωστά. Μιλάμε για 50.000 άτομα και ένα ποσό που είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό για τη χώρα μας και για όλους μας. Και θα τα ζητήσουν και έντοκα. 30 εκατομμύρια. Και θα τα ζητήσουν και έντοκα. Ναι, αυτό είναι σοβαρό που λέει. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Μπακαλιά. Πολλά. Να είστε καλά, καλή χρονιά, ευχές σε όλους. Τώρα, σε σχέση με τις ασφάλειες, κυρία Χριστοδούλου, λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο πρόεδρο εδώ πέρα. Γραμματέας είσαι, δεν πρόεδρος είσαι. Α, εντάξει, να σε υποβιβάσω. Αν και δεν ξέρω καλύτερα τι είναι να είσαι πρόεδρος ή γραμματέας.